Φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα για την εξαγωνιστική της Evolution League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Comets Master και Anonymous. Οι Comets Master από τη μία με ρεκόρ 1-4, κοντά στους Anonymous, οι οποίοι έχουν ίδιο ρεκόρ, μια νίκη και 4 ήττες μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Και έχουμε και το πρώτο λάθος από την πλευρά των Anonymous. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Γρηγοράκης, Λίγκρης, Νικόλας, Μελέκος και Σερεβέτας στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ενώ για τους Anonymous έχουμε Δρακόπουλο, Ζουνίδη, Σελμένη, Κώσια και Τζουβάρα. Σερεβέτας τώρα για τους γηπεδούχους. Ψάχνει την πάσα στην αδύνατη πλευρά ο Λίγκρης, ο οποίος θα εκτελέσει για 2 και θα ανοίξει το σκορ. 2-0 λοιπόν. Πρώτο καλάθι διαχείρος Λίγκρη. Ο Βάρας θα εκτελέσει, δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Λίγκρης ακούμπησε τελευταίος, η κατοχή παραμένει στους Anonymous, οι οποίοι προχώνται από 3 ερείτες. Η τελευταία κόντρα στους Colombians με 62-57. Την άλλη ένα σερί τον έχουν και οι γηπεδούχοι. 4 μάτς χωρίς νίκη για τον Comets Master. Το τελευταίο ιτήθηκαν από τους υπότες με ένα χαμηλό σκορ 38-35. Να το και το πρώτο τρίποντο από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Τζουβάρας. Θα κάνει το 2-3. Ανοίγουν λογαριασμό και οι Anonymous. Σερεβέτας, Πυρολίγκρης, Άρτισον Μελέκο, Γρηγοράκης θέλει να φτάσει κοντά, τα βάζει με 3 και τελικά κερδίζει το φάουλ. Ποιος το έχει κάνει να δούμε. Το 77 ο Τζουβάρας έχει κάνει το πρώτο φόλ στην αναμέτρηση. Και έχουμε τώρα και τις πρώτες βολές του Γρηγοράκη. Αστοχή εκείνος στην πρώτη. Γρηγοράκης τώρα στην δεύτερη εκτέλεσή του. Θα την βάλει αυτή για το 3-3. Έφτασε η πάσα στον Ζουνίδη, ο οποίος σηκώθηκε και φτώχησε για το 3-5. Λίγκρης κρατάει, τσεκάρει τις επιλογές του. Νικόλας πήγε κοντά του για να πάρει. Της αριστερά στον Σερεβέτα. Και πάλι Λίγκρης στην κορυφή, 8 δευτερόλεπτα για τον Comets Master. Σερεβέτα στους ποιείται στα 5. Να βρει ένα σούτο Λίγκρης, έκλεισε καλά η άμυνα των Anonymous. Στο 1 δευτερόλεπτο βρήκε το σούτο ο Μελέκος, αλλά δεν βρήκε και το καλάθι. Σερεβέτας όμως ανανεώνει νέα 14 δευτερόλεπτα που δεν θα μείνει για πολύ η κατοχή στα χέρια του Comets Master. Ευνηδιασμός που δεν θα φέρει το καλάθι όμως. Δεν τελείωσε καλά τη φάση Σεημένης, έπειτα από την φάση του Ζουνίδη. Μελέκος. Σερεβέτας στον Νικόλα με ένα σούτ από μέση απόσταση θα σκοράρει εκείνος για το 5-5. Ζουνίδης. Άσε τον Τζουβάρα. Δρακόπουλος τώρα και πάλι Τζουβάρα έξω για 3 στο σούτ. Άστοχο όμως, Νικόλας μάζεψε. Κατεβάζει τώρα ο Λίγκρης για τους γηπεδούχους. Σερεβέτας θα το πάρει το σούτ. Δεν το βάζει όμως. Τζουβάρα στο rebound. Προσεημένης, ωραία κίνηση και δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Αμένω εδώ, θα ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Θα τον Σεημένη, ο οποίος τώρα έχει και πάλι την μπάλα στα δικά του χέρια. Θα εκτελέσει για 3 αυτή τη φορά, δύναμο σουτ. Προσπάθεια για το rebound, θα καταλήξει τελικά στα χέρια των γηπεδούχων και του Νικόλα συγκεκριμένα. Παραμένει 5-5 το σκορ. 6-46 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σερεβέτα στα δεξιά αυτή τη φορά. Λίγκρης αυτή στον Μελέκο. Μελέκος βάζει πλάτη, έχει 3 δευτερόλεπτα, Νικόλας θα εκτελέσει ξανά από μέσα απόσταση, ούτε τώρα θα έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια. Σεημένης, κόβεται με φαουλ από τον Μελέκο. Πρωτομαδικό και για τους γηπεδούχους. Κοτσιάς, αναλαμβάνει να
οργανώσει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Εκτελεί πίσω από το screen και βρίσκει στόχο για ακόμα ένα τρίποντο των Ανώνυμου, 5-8. Ο Κότσιας βρίσκει τώρα στόχο. Νωρίτερα ο Τζουβάρας ήταν ο πρώτος παίκτης των φιλοξενούμενων που άνοιξε λογαριασμό πίσω από τα 6.75. Νικόλας, ωραία η πάσα του, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λάθος τώρα και από την πλευρά του Κόμιτσμα τώρα. Κατοχή πλέον στα χέρια των φιλοξενούμενων. Κότσιας. Κρατάει, άφησε τώρα στον Τζουβάρα. Θα πάρει το τρίποντο αυτός. Δεν έρχεται το τρίτο τρίποντο των Ανώνυμους. Μελέκος. Με το κέντρο. Αφήνει τώρα στον Λίγκρι. Στην δεξιά πλευρά ο Σερεβέτας. Άφησε τον Νικόλα και πάλι Σερεβέτας. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Μαύρων. Λίγκρι θα σηκωθεί υπό πίεση. Δεν το βάζει. Γρηγοράκης είναι εκεί για το εξωτικό rebound. Τα αφήνει έξω. Μελέκος ψάχνει επιλογές, του δίνει το σκύριο Νικόλας. Λίγκρι σαμαρκάριστος για 2. Νέες μονομαχίες εκεί στην ρακέτα των Ανώνυμους και θα γίνει για το φάουλ στη συνέχεια από τον Σερεβέτα. Φάουλ νούμερο 2 για τους γηπεδούχους. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Ανώνυμους με τον Μπουτζικάκη να περνάει για πρώτη φορά στο ματς σήμερα. Κότσιας. Αριστερά η κίνηση από τον, τον παίκτη των Ανώνυμων, τον Μπουτζικάκη, ο οποίος θα αστοχήσει την προσπάθειά του. Έχουμε εξαιρετικό φάουλ επίσης. Δεύτερο ομαδικό για τους Ανώνυμους από δύο ομάδες, 4-48 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κότσιας κάθεται στον πάγκο τώρα, πέρα στην θέση του ο Στεφανάτος. Μελέκος. Σερεβέτας και πάλι στην γωνία, θα το πάρει αυτή τη φορά το σουτ. Γρηγοράκης εκεί με μια σφαλιάρα βγάζει την μπάλα στον Νικόλα. Μελέκος, αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Ζουνίδη. Μητσικάκης, ωραία συνεργασία. Πέφτει πάνω στον Νικόλα, ο Ζουνίδης είναι αμυντικό το φάουλ. Το έχει κάνει ο παίκτης των γηπεδούχων. Οι οποίοι έφτασαν τα 3 ομαδικά. Πάει στην απέναντι πλευρά εκεί που είναι ο Μπουτζικάκης. Είναι και μόνος του και εκτελεί για 3. 5-11 πλέον. Τρίτο τρίποντο για τους Ανώνυμους διαχειρός Μπουτζικάκη. Και διαφορά πλέον στο συν 6. Σερεβέτας. Και πάλι αύξηση στον Λίγκρι. Κλείνει η άμυνα των Ανώνυμους. Πολύ ωραία η πάσα, δεν θα την κάνει αυτός ο Γρηγοράκης. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία βρήκε τον τρόπο ο Μελέκος να του πασάρει την μπάλα. Αλλά τελικά το καλάθι δεν ήρθε για τους γηπεδούχους. Προσωπική ενέργεια και θα φέρει και αποτέλεσμα από τον Δρακόπουλο. 5-13 τώρα. Δεν είναι διαφορά στους 8 πλέον. Σερεβέτας. Λίγκρις του φτιάχνει λίγο χώρο ο Νικόλας. Σερεβέτας στα δεξιά. Και πάλι Λίγκρις για 2 πόντους είναι το σουτ και εύστοχο. 7-13. Φανάτος. Κατεβάζει την μπάλα. Κάει τώρα λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Ο Βάνας έχει σηκωθεί, είναι έτοιμος στο πλάι για να περάσει το μάτι στον Ανώνυμους με την πρώτη διακοπή. Μπουτζικάκης σε νέο τρίποντο δικό του μέσα και αυτό. 7-16. Δεύτερο τρίποντο του Μπουτζικάκη στο μάτι. Μελέκος. Λίγκρις αφήνει και πάλι στην συμπαίκτη του Σερεβέτας. Κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια του Κόμιτς Μάστορα. Μελέκος, τα μπτυμ πάνω του, έκλεισε πολύ καλά και εδώ η άμυνα των Ανώνυμους. Η αλήθεια είναι ότι οι γηπεδούχοι δυσκολεύονται κάπως να βρουν καινούς χώρους στην επίθεση.
Αλεφόπουλος, τρομερή πάσα, θα την κάνει assist ο συμπαίκτης του, ο Σεϊμένης, ο οποίος θα ανεβάσει το σκορ πλέον στο 7-18 και έχουμε time out από την πλευρά του Κόμιτς μας τώρα. Στο συνέντεκα έχουν καταφέρει να φτάσουν οι ανώνυμους με τον Κόμιτς Μάστορα μέχρι στιγμής να τα βρίσκει σκούρα επιθετικά. Αυτός βλέπει απέναντί του μια πολύ καλή αντίδραση από την άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν καλύψει τους χώρους Λίγκρις. Τώρα από μέση απόσταση εκτελέσει από σούτ μέση απόσταση συνήθως. Βρίσκουν μέχρι τώρα καλά οι γηπεδούχοι. Κόπουλος γυρίζει και εκτελεί 9-20. Από την άλλη οι ανώνυμοι έχουν πάρει λύσεις και πίσω από τα 6-75. Είναι η μοναδική ομάδα που καταφέρει με στιγμή να πετύχει τρίποντο στο μάτς. 9-28 ακόμα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μελέκος, το μάτς έχει περάσει. Ο Μαρμαράς, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα για 3, δεν θα έρθει το πρώτο τρίποντο για τους γηπεδούχους. Ο Ζουνίδης βάζει κάτω την μπάλα, περνάει και το κέντρο, αφήνει δίπλα του στον Στεφανάτο. Βάνας αφήνει στη γωνία, παίρνει και πάλι Μητσικάκης, 10 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Στη λίπα θα πανέξυνε για τον Ιζουνίδη. Δεν θα βγει όμως η φάση, δεν θα έρθει το καλάθι. Λίγκρις τώρα. Μαρμαράς, ωραία η πάσα του για τον Σερεβέκα από τον Γρηγοράκη. Μελέκος θέλει να πλησιάσει, ένα κλέψιμο τώρα από την πλευρά των ανώνυμους, ευνηδιασμός. Αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στεφανάτος, επιμένει ο ίδιος. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Μάνας ανενόχλητος θα εκτελέσει για τρεις μέσα. 9-23. Τέταρτο τρίποδο των ανώνυμους. Νίκος, δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Λίγκρις. Τα 12 το ρολόι. Ο Μαρμαράς εκτέλεσε για δύο. Μπάλα στο σίδερο και το rebound στα χέρια του Βάννα. 4 δευτερόλεπτα, 3 ακόμα. Στεφανάτος θα εκτελέσει για τρεις. Προλαβαίνει το ρολόι, ολοκληρώνεται όμως το δεκάλεπτο χωρίς κάποιο καλάθι και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 9-23. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο που βρίσκει τους ανώνυμους να προηγούνται με 9-23. Παρουσιάζοντας πολύ καλή άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο, όντας και η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που έχει βρει σκορ πίσω από τα 6-75, έχουν καταφέρει να φτάσουν να χτίσουν αυτή την απόσταση οι φιλοξενούμενοι. Γρηγοράκης από την άλλη θα μαζέψει ακόμα ένα σκουπίδι. Μελέκος πάει κοντά και θα σκοράρει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 11-23. Μακρινή πάσα, ένα γρήγορο τρίποντο μέσα. Εκτελεί αμέσως ο Μπουτσικάκης για το 11-26. Ακόμα ένα δικό του τρίποντο στο παιχνίδι, το τρίτο είναι αυτό του Μπουτσικάκη. Τερεβέτας, λάθος πάσα, θα κλέψει ο Βάνας. Μέσα μπροστά η μπάλα. Μπουτσικάκη ζητάει, κρατάει, αφήνει τώρα στον Ιζουνίδη. Είναι μια κάπως η κατάσταση στην επίθεση των ανώνυμους. Σεϊμένης, δεν πέρασε η πάσα του, έκοψε ο Γρηγοράκης. Μελέκος αφήνει στον Λίγκρι για να αναλάβει και να κατεβάσει την μπάλα. Μελέκος πήγε τώρα στην άλλη πλευρά ο Σερεβέτας για να πάρει. Και στο σπίτι και πάλι σε ρεβέτα στα αριστερά, σταματάει, σημαδεύει, αλλά άστοχα. Μητσικάκης μάζεψε και άφησε στον Βάνα. Συν 15 πλέον για τους ανώνυμους. Ζουνίδης στην Σεϊμένη. Παίνει θέση μπροστά τον αντιπάλου του Ζουνίδης, ο οποίος θα δώσει τώρα το σκριν. Μητσικάκης τώρα θα πασάρει, δεν είχε ξεκινήσει όμως την κίνηση του ο συμπαίκτης του. Και έτσι μπάλα κατέληξε εκτός. Λίγκρις
Σερβέτας με πλάτη. Ένα σουτ για 3 πόντους από τον Λίγκρι. Δεν θα βρει στόχο. Γρηγοράκι σε 6 μήνες μπορέσει να πάρει το σουτ το rebound. Όμως το rebound είναι αμυντικό και το θέλει ο Στεφανάτου, ο οποίος αφήνει τώρα στον Βράνα. Μας κρατάει που πηγαίνει στο Λίγκρι. Σε ημένης λέει ότι έχει χώρο. Πάει προς τα μέσα με δύναμη. Με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση. 11-28. Βρέθηκε ο κενός διάδρομος εκεί. Τον είδε ο Σεημένης, τον κατάλαβε, τον διάβασε καλά. Και τελικά πήγε στο σύν 17 η διαφορά. Ζώνη τώρα από τους φιλοξενούμενους. Μαρμαράς. Θα γίνει το λάθος από τον Κόμιτς Μάστορα. Ο Στεφανάτος. Ο Βιντρίγκη για την πάσα, ο Ζουνίδης με φόρα, καλάθι και φάουλ. Ο Γρηγοράκης διαμαρτύρεται για το συγκεκριμένο σφύριγμα. Όπως και να έχει το σκορ πλέον στο 11-30. Και ο Ζουνίδης έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Που ζουνίδει στη γραμμή για να εκτελέσει την πληρωματική βολή από το καλάθι φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. 11-30 το σκορ, θα στεθεί στην βολή, όμως η μπάλα φάνει στημένη στα χέρια του και πάλι. Ο Τσικάκης σε ακόμα ένα δικό του τρίποντο μέσα και αυτό. 11-33. Φοβερή δουλειά πίσω από τα 6-75 από τον Μπουτσικάκη. Λίγκρις. Πάλι ο Λίγκρις κρατάει, του δίνει το σκήνο ο Γρηγοράκης. Έχει κάνει φαουλ ο Μπουτσικάκης. Σειρά τώρα του παίχτη τον γήπεδο να πάει στη γραμμή. Αυτό ήταν το πρώτο φαουλ και τον Ανώνυμους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη ο Λίγκρις, μέσα και αυτή αλάνθαστος. 13-33 στους 20 πόντους η διαφορά. Στρογγυλά, στρογγυλά. Βάνας. Λίγκρις μπροστά του για να τον πιέσει ψηλά. Μητσικάκης. Εκεί που πήγε πάσα δεν βρισκόταν κανείς. Λίγκρις. Παίρνει ξανά. Μαρμαράς, ζητάει ο Γρηγοράκης, έχει βάλει πλάτη. Νικόλας κρατάει, πιέζεται από δύο ασφυκτικά. Βρήκε όμως την πάσα για τον Λίγκρι στα 6 δευτερόλεπτα τώρα. Το χρονόμετρο επίθεσης των γηπεδούχων. Μελέκος, δείτε πώς τον δυσκολεύει αντίπαλη άμυνα. Βρήκε ένα σουτ σκοτωμένο όμως ο Μελέκος. Και έτσι πέρασαν εκμεταλλευτική αυτή η επίθεση από τους γηπεδούχους. Στεφανάτος. Σταματάει, ψάχνει γύρω του, άφησε τον Τσουβάρα. Με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση σε ημένης για το 13-35. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι Ανώνυμους δείχνουν μεγαλύτερη ευκολία να βρουν λύσεις επιθετικά σε αντίθεση με τους γηπεδούχους οι οποίοι έχουν βρει σκούρα από την πίεση που ασκεί άμυνα των Ανώνυμους. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Και πάλι θα πρέπει να πάρουν μια βιαστική επιλογή οι γηπεδούχοι και πάλι θα είναι άστοχοι. Ο Λίγκρις θα αστοχίσει την προσπάθειά του. Βάλα κατέληξη και εκτός στην συνέχεια. Σε ημένη σωρέ επαναφέρει για τον Βάνα. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Τσουβάρας. Σε ημένης. Μουσικάκης βγήκε για να πάρει. Στα αριστερά στον Στεφανάτο.
9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Ανώνυμους. Μπάλα στον Μπουτσικάκη, θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο εκείνος. Αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Λίγκρης. Γίνει το λάθος, ανοιχτό γήπεδο τώρα για τον Σεϊμένη. Ο οποίος θα προσποιηθεί στην πάσα, θα σκοράρει κιόλας. Παρότι είχε απλωμένο το χέρι του πάνω του Λίγκρης. Κατάφερε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Σεϊμένης, 13-37 πλέον. Και θα μείνει και στη γραμμή των βόλων τώρα, ο παίχτης των Ανώνυμους. Στους 24 πόντους τώρα η διαφορά, μπορεί να γίνει 25. Αν ευθυνθεί στην βολή ο Σεϊμένης, δεν θα το κάνει, μάζε τους ο Ρεβέτας. Λίγκρης οργανώνει ακόμα μια επίθεση για τους γηπεδούχους. Στη Λίπασα έγινε αποδέκτης ο Νικόλας και θα σκοράρει για το 15-37. Κοτσιάς. Μουτσικάκης σε κάρι γύρω του κάνει την κίνηση ο Βάνας, πήρε τελικά την μπάλα, αλλά το τελείωμα του είναι πάρα πολύ κακό. Καταλήγει παραπάνω από το ταμπλό. Πιέζει τώρα την επαναφορά, πήρε ο Μαρμαράς και αφού τον Λίγκρη. 3:55 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Νικόλας. Γυρνάει την πορεία του προς τα μέσα, γίνει χαμηλά το φάουλ από τον Γιουβάρα. Φαουλ νούμερο 2 και για τους Ανώνυμους. Μαρμαράς στην επαναφορά. Ρολίγκρης. Και αυτός ο Νικόλα από εκεί μπαλά πάει στην Σερεβέτα. Μαρμαράς που σπίτι στο τρίποντο. Τα δευτερόλεπτα. Νικόλας βρήκε λίγο χώρο. Θα κοπεί όμως από τον Τζουβάρα. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον παίκτη των Ανώνυμους που αφήνει τους αντιπάλους του με 2 δευτερόλεπτα μόλις. Δρακόπουλος επέστρεψε το ματς για τους φιλοξενούμενους. Τρία δευτερόλεπτα διαθέσιμα για τον Κόμιτς Μάστορα. Με το πόδι σταμάτησε την μπάλα σε Ιμάνης. Ανανεώνεται έτσι το ρολόι και έχουμε 14. Επίσης τώρα για τους γηπέδουχους, Πυρολίγκρης, Σερεβέτας, δίνει ύψος στο σούτ, θα καταλήξει το σίδερο, Νικόλας εκεί μάζεψε το εξαιρετικό rebound, βγήκε νικητής και σκόραρε για το 17-37. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον φίλο του Κόμιτς Μάστορα, στρογγυλεύει την διαφορά στους 20 πόντους. Σεϊμένης, πάσα απέναντι. Κουβάρα θα εκτελέσει από την κορυφή. Αστοχή. Γρηγοράκης δίνει τη μάχη του με τον Σεϊμένη, ο οποίος κράτησε. Παρακόπουλος πίνει στη γωνία. Τρυπώντο τώρα για τους Ανώνυμους. Άστοχο και αυτό. Λίγκρης. Παλά έφτασε τον Σερεβέτα. Και πάλι σε Ρεβέτας είναι μόνος του. Θα πάρει το σουτ και θα σημαδέψει σωστά. 20-37. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο τρίποντο του Κόμιτς Μάστορα στο μάτς. Και έχουμε τώρα διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων. Συνέχεια στην αναμέτρηση, 2:29 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και το σκορ στο 22, στο 20-37 με σχολείτε. Μετράει κανονικά το καλάθι του Ζουνίδη, έχουμε μία βολή τώρα. 20-39 πλέον. 19 που θα γίνει στην 20, ναι. 20-40. Λίγκρης.
Αφήσε τον Σερεβέτα του, πασάρει ξανά εκείνος. Καρμαράς, παίζει με τον Γρηγοράκη. Νικόλας θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Δρακόπουλος. Τρίτο ομαδικό και για τους ανώνυμους 3-3 τα ομαδικά. Στο πλάι ο Τζουνίδης, Σερεβέτας. Στο πλάι με συγχωρείτε ο Λίγκρης, ο οποίος θα σηκωθεί αστοχή. Ο Τζουνίδης θα πήρε το rebound. Μανάς. Ο Τζουνίδης δεν μπορείς όμως να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Εδώ καλή αντίδραση και κλέψουμε από τους ανώνυμους Βάνας. Πάει κοντά, θέλει να αφήσει έξω. Ο Τζουνίδης στέκεται, το σκέφτει για λίγο. Άφησε στον Κότσια για να εκτελέσει εκείνος και θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 20-43. Λίγκρης. Γρηγοράκης είχε μπροστά του Τζουνίδης, δεν έκλεψε όμως ο Ρεβέτας. Πάλι Λίγκρης. Θα εκτελέσει υποπίεση, θα το βάλει όμως. 22-43. Έτσι ο Λίγκρης στον Δρακόπουλο. Γυρίσε εκείνος τώρα μπροστά του ο Ρεβέτας. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κότσιας. Είναι πάνω του ο Νικόλας κατευθείαν για να του πει στον χώρο. Αλλά βρήκε το χώρο στο τρίποντο εκείνος και θα εκτελέσει για το 22-46. Ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους στο μάτς, οι οποίοι τα έχουν πάει εξαιρετικά με ξυπνήσεις πίσω από τα 6-75. Νικόλας εδώ βρήκε σε μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα για το 24-46, μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Μανάς, ωραία υπάρχει και για τον Δρακόπουλο, καλάθι και φάουλ. 24-48. Ο Μισπάστορας μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την επίθεση των ανώνυμους, οι οποίοι έχουν πάρει καλάθια πίσω από τα 6.75. Έχουν καταφέρει να σκοράρουν αρκετά καλάθια και φάουλ. Γενικά έχουν βρει αρκετές λύσεις μπροστά. Τώρα θα γίνει φάουλ από τον Κότσια. Τα 8 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Σερεβέτας στον Μαρμαρά. Θα το πάρει το σούτ εκείνος, δεν μπαίνει όμως. Ο Ζουνίδης, 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους ανώνυμους. Συνδυασμός με Δρακόπουλο, ο οποίος με το δεξί θα τελειώσει τη φάση για το 24-50. Και αυτό θα είναι και το σκορ με το οποίο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, 24-50 το σκορ. Μέχρι στιγμής οι ανώνυμοι έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Και ξεκινούν τώρα και το τρίτο δεκάλεπτο με την επίθεση στα δικά τους χέρια και με τι άλλο τρόπο θα ξεκινήσει το μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο βασικά με σουτ πίσω από τα 6.75. Ο Κότσιας θα πετύχει ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους, 24-53 πλέον. Αυτό είναι και το 10ο τρίποντο των ανώνυμους, 10 στα 16 παρακαλώ. Έχουμε τώρα σφύριγμα για φάουλ στον Γρηγοράκη. Στην επαναφορά ο Κόμις Μάστορας με Σερεβέκα, Λίγκρη, Γρηγοράκη, Νικόλα και Μελέκο στην πεντάδα, ενώ θα έχουμε και ένα σουτ δύο πόντων τώρα. 26-53. Από την άλλη έχουμε Κότσια, Σεϊμένη, Τζουνίδη, Τζουβάρα και Στεφανάτος. Συμπληρώνουν την πεντάδα με την οποία ξεκινούν το τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Λίγκρης. Άφησε έξω τον Μελέκο. Κοντρά σε δύο εκείνος δυσκολεύτηκε
την εκτέλεσή του Νικόλα στην δεύτερη ευκαιρία του Comic Master. Θα εκτοχίσει 28-53. Κωσιάς. Μένος ο Φανάτος, ο οποίος πέρασε. Πάσα έφτασε στον Ζουνίδη, κλείστηκε εκείνος, αφήσαν σε ημένη. Ο Φανάτος δεν μπορεί να σουτάρει, στα 4 δευτερόλεπτα θα το κάνει ο Ζουβαράς, όμως δεν θα βρει στόχο. Λίγκρις μάζεψε, έφυγε μπροστά ο Νικόλας, δεν τον είδε κάποιος, δεν μπόρεσε κάποιος παίχτης να του πέρασε την πάσα. Ρεβέτας τώρα. Λίγκρις αφήνει στον Μπελέκο. Μιλγοράκης. Μπάλα στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Σερβέτας. Στα 6 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα του για τον Μπελέκο. Δύσκολη εκτέλεση, Γρηγοράκη, ξανά θα κερδίσει το επιθετικό rebound, θα πάρει και το foul στην συνέχεια που είναι το δεύτερο. Τον Anonymous. Foul που τον στέλνει και στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Όσο καλά τα πήγαν πίσω από τα 6.75 Anonymous, αλλά τόσο κακά τα πήγαν οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο. Ένα στα 8 τρίποντα για τον Comics Master στα πρώτα 2 δεκάλεπτα. Ο Γοράκης μέσα η πρώτη βολή, 29-53. Τέλει τώρα την δεύτερη. Θα τη χάσει αυτή η Νικόλας όμως εκεί. Νίκησε στον αέρα τον αντίπαλό του και θα σκοράρει κιόλας. 31-53. Κύριε ο Λίγκρης τον Στεφανάτο. Ζουνίδης. Είναι έξω. Κότσιας θα περάσει. Ταχνή πάσα έξω. Της κάνει το φόλου σε Ρεβέτας. Ζουνίδης πάει με φόρα προς τα μέσα. Θα στοχίσει την προσπάθειά του. Σε γραμμή ο Ζουνίδης. Μέσα η πρώτη βολή. Ένα 54 τώρα. Ετοιμός για την δεύτερη. Θα τη χάσει αυτή, παραμένει το 31-54. Μελέκος. Κετάρι της κινήσης, άφησε τελικά δίπλα στο Σερεβέτα και από εκεί μπάλα κατέληξε στον Λίγκρι από τα αριστερά. Ένα σου τώρα, άστοχο. Και έχουμε τεχνική επινή στον πάγκο των Anonymous. Αν κατάλαβα καλά, διαμαρτυρώθηκαν για παράβαση τριών δευτερολέπτων. Και γι' αυτό δόθηκε η τιμωρία αυτή από τον ρέφερι. Ο Σερεβέτας ανάλαβε να εκτελέσει την αβολή. Θα την βάλει 32-54. Η μπάλα τώρα είναι για τους Ανώνυμους. Φανάτος. Τον καταδιώκει και θα του γραπώσει και την μπάλα μέσα από τα χέρια και θα πάρει και το φαουλ στην συνέχεια από τον Στεφανάτο. Φαουλ νούμερο 2 και για τους Ανώνυμους. Μελέκος. Γυρίζει, αφήνει στον Σερεβέτα. Λίγκρι στην απέναντι πλευρά, Μελέκος ξανά, Σερεβέτα ζητάει και παίρνει. Είναι γρήγορα η άμυνα των Anonymous, 5 δευτερόλεπτα τώρα, Μελέκος αποφασίζει να σηκωθεί. Γρηγοράκης σε ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Λίγκρις για 2, ακόμα ένα στόχο στην επίθεση του Comics Master. Γρηγοράκης όμως και πάλι εκεί για να δώσει μια μάχη κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και να βγει νικητή σε ακόμα ένα rebound. Τέταρτο ομαδικό αυτό. Τον Anonymous έχει γίνει χαμηλά όμως, έτσι θα πάνε στην επαναφορά οι γηπεδούχοι.
Πάει κάποιος ακόμα για να κάνει την επαναφορά, τώρα πάει ο Μελέκος. Συμπέκτη βρήκε τον Λίγκρι. Σερεβέτα που δίνει το σκρίνο ο Νικόλας, ο Δημήτρης είχε πάνω του. Γρηγοράκης κόντρα στον Σεϊμένη, αλλά και στον Τζουβάρα. Δεύτερη ευκαιρία και θα πετύχει το καλάθι ο Γρηγοράκης. Ενώ έχει κερδίσει και το φόλ παράλληλα, 34-54 πλέον, σε ένα η διαφορά στους 20. Γρηγοράκης ο οποίος έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να ξεχωρίσει από την πλευρά του Κόμιτς Μάστορα. Αλλαγή τώρα για τους ανώνυμους. Ο Δρακόπουλος επέστρεψε στο μάτς. Πώς πέρασε ο Στυφανάτος. Γρηγοράκης τώρα στην συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει. Λίγκρης όμως κράπωσε την μπάλα και εκτέλεσε κατευθείαν, 36-54. Όχιας. Κρατάει αυτό τώρα στον Τζουβάρα. Ο Δρακόπουλος έχει βγει μπροστά τον Μελέκο, ο οποίος θα του κάνει το φόλ εκεί. Στην προσπάθεια να ανακόψει την πάσα. Βάνας, τώρα στο μαδιό τους φιλοκτενούμενους. Οπότε θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και κάποιες ανάσες. Έξι λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Το σκορ του 36-54 υπενθυμίζω. Σεϊμένης πήρε εκεί, ξεκίνησε την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα αφού τον είχε χάσει ο Νικόλας. Και κατάφερε να σκοράρει, ενώ είχε κερδίσει και το φαουλ, 36-56 πλέον το σκορ. Και πάλι για ακόμα μια φορά στους 20 πόντους η απόσταση. Μπορεί να γίνει και 21 άμα βάλει την βολή ο Σεϊμένης. Θα στοχίσει όμως τη τηλεομαστική βολή, παραμένει στους 20 διαφορά. Μελέκος ανεβάζει γρήγορα. Σερεβέτας, εξυπωμένο το βλέμμα του Λίγκρης, έκανε την κίνηση και πήρε. Θέλει να πάει κοντά, κρατάει λίγο πριν του φύγει μπάλα από τα χέρια. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Γρηγοράκης πήρε καλύτερη θέση εκεί από τον Ιζουνίδη και θα τον νικήσει κιόλας. 38-56. Ενώ έχουμε και τεχνική ποινή, αλλά στον Ουζουνίδη τώρα. Τους διαμαρτυρήθηκε για κάτι στην φάση νωρίτερα. Σερεβέτας τώρα στην γραμμή για να εκτελέσει την βολή στην, από την τεχνική ποινή. Θα την βάλει. 39-56. Βάνας. Πέρασε από τον Λίγκρι και σταματάει για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει κιόλας. 39-59. Και ο Βάνας μένει στο χώρο των τριπόντων για τους ανώνυμους. Ο Λίγκρης, Νικόλας, και πάλι έξω η μπάλα. Πλησιάζει ο Μελέκος, παλεύει εκεί κοντά σε στρωμένα χέρια και στα κορμιά που έκλεισαν από την πλευρά των ανώνυμους. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον παίκτη των γηπεδούχων. Φανάτος, όχι ο Μπουτσικάκης, με συγχωρείτε, πέρασε τώρα στο μάτς. Μπάλα στο πλάι για τους φιλοξενούμενους. Ζουνίδης. Με τον Δρακόπουλο και μπάλα τώρα στο Σεϊμένη. Πέρασε από τον Μαρμαρά, εκείνος βρήκε την πάσα για τον Δρακόπουλο και πάλι Σεϊμένης θα εκτελέσει για τρεις. Είναι κακό όμως το σουτ. Μαρμαράς. Λίγκρης. Να δούμε ποιος ακούμπησε τελευταίος. Ο Νικόλας πρέπει να ακούμπησε τελευταίος από ό,τι καταλαβαίνω.
Η επίθεση είναι για τους ανώνυμους. Πάνα, πέρα στο κέντρο. Μητσουκάκης, ωραία κίνηση για να αποφύγει την πίεση σε Ρεβέτα. Ανασπάσαρε στον Δρακόπουλο, έκοψε ο Ζουνίδης, η μπάλα έξω, ο Μπουτσικάκης ασοχή αυτή τη φορά. Στο πρώτο ημίχρονο θυμίζω, είχε 4 στα 5 τρίποτα ο Μπουτσικάκης. Δείχθηκε κάρι σήμερα. Μαρμαράς στον Λίγκρι. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Ρεβέτας, ο Κόλλας είναι εκεί να του δώσει το screen. Σηκώνεται, Γρηγοράκης είναι ακόμα, είναι θετικό rebound από τα πολλά που έχει πάρει σήμερα. Κόντρα σε 2 θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. 41-59. Δεν βγήκε η συνεργασία σε Ημένη και Δρακόπουλου. Η κατοχή αλλάζει χέρια πλέον. Και πάλι στην επίθεση ο Κόμιτς Μαστοράς. Λίγκρι στον Βάνα, στον Νεσερεβέτα, με συγχωρείτε. Πήρε ο Νικόλας και γύρισε και σκόραρε. 43-59. Τώρα Βάνας άφησε στον Ουζουνίδη και από εκεί μπάλα στον Δρακόπουλο που θα σκοράρει. Στο έδαφος ο Νικόλας, ο οποίος δείχνει να πονάει αρκετά. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Νικόλας μετά τον τραυματισμό του έχει περάσει εκτός. Έχει τοποθετηθεί πάγος εκεί στον Αστράγαλο από ό,τι βλέπω. Έχει πει ο πάγος, ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με το σκορ στο 43-61, υπενθυμίζω. Έτσι έχει περάσει ο Σοφοίδης, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Λίγκρις αστόχησε. Εδώ στο Φανάτος τώρα, με 2-38 ακόμα. Για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Τζουνίδης. Βάνας, ο Μπουτσικάκης και θα σηκωθεί για να αστοχίσει όμως το τρίποντο. Λίγκρις, βγάζει μπροστά την επίθεση του Κόμιτς Μάστορα. Μαρμαράς. Ρεβέτας και πάλι στον Μαρμαρά. Αδυσία ο Λίγκρις. 4 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση του Κόμιτς Μάστορα. Γρηγοράκης δυσκολεύτηκε αρκετά, κέρδισε τελικά το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Μπουτσικάκης. Στα 2 δευτερόλεπτα καταφέρει να κερδίσει το φάουλ που τον στέλνει στην γραμμή για 2 βολές ο Γρηγοράκης. Έξω πρώτη βολή. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Δεν αλλάζει το 43-61 από αυτό το ζευγάρι των βολών. Ζουνίδης. Πάσα αριστερά, Βάνας δίχως δεύτερη σκέψη, θα εκτελέσει για τρεις. Μάζεψε το θετικό ριμπάουντ του Δρακόπουλος, ο οποίος ζητάει ηρεμία. Στεφανάτος, ακόμα ένα τρίποντο από τους ανώνυμους. Αυτή τη φορά θα έχει αποτέλεσμα. 43-64. Λίγκρις, 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο σύν 21 πλέον και ανώνυμους. Γρηγοράκης, ψηλά και πάλι. Αυτή τη φορά δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι. Γρηγορή πάσα για τον Στεφανάτο, ο οποίος στέκεται. Έχει χρόνο και χώρο για να σημαδεύσει και να το βάλει κιόλας. 43-66. Λίγκρις. Ο Χρυσοχοίδης τσεκάρει γύρω του Μαρμαρά, θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο σουτ, χαμηλό. Μπαλά στο σίδερο, Στεφανάτος τώρα φεύγει στον εφηδιασμό, δεν υπάρχει κάποιος να το σταματήσει, αλλά θα το χάσει. Και συνέχεια και ο Δρακόπουλος θα πετάξει την ευκαιρία εκεί. Λίγκρις τώρα. Γρηγοράκης αφήνει κατευθείαν στον Χρυσοχοίδη και σκοράρει εκείνος τον πρώτο, τους πρώτους του δύο πόντους. 45-66. 28 δευτερόλεπτα ακόμα.
Βανάς τον μπάλα τώρα στον Στεφανάτο. Τσικάκης, Βανάς, πλάει έξω ο Στεφανάτος. Λίγο τώρα θα φτάσει εκείνη η μπάλα. Δεν έφτασε όμως η πάσα στον Δρακόπουλο στην συνέχεια. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τον Κόμις Μάστορα. Μαρμαράς κάνει τη ζωή του δύσκολη, Λίγκρης θα πετάξει την μπάλα εκεί στα τυφλά. Ξοχοίδη στον Σερεβέτα, 2 δευτερόλεπτα, εκτελεί εκείνος για 2, δεν βγήκε καλά η επίθεση των γηπεδούχων. Και έτσι ολοκληρώνεται το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ στο 45-66. Μόλις ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς, 45-66 το σκορ, οι ανώνυμους συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους και τον πλήρη έλεγχο επίσης. Λίγκρης θα στοχίσει για 2, είναι το σουτ, 47-66. Φανάτος άφησε στον Βάνα και πάλι. Δρακόπουλος τόσο πλάτη, έξυπνη πάσα. Μουτσικάκης θα κάνει το βήμα που για να εκτελέσει τελικά για 3, η μπάλα στο σίδερο όμως. Σοχοίδης μάζεψε. Ρεβέτας σταματάει την τρίπλα. Και τον Χρυσοχοίδη, γλιτώνει τα βήματα εκείνος. Γρηγοράκης ανάμεσα από δύο, θα σκοράρει. 49-66. Βάνας. Στεφανάτος, παρότι είχε χώρο, δεν πήρε κάποιο σουτ. Δρακόπουλος τράπεζι με πλάτη. Έκοψε ο Βάνας, για έξυπνα να τον βρει. Τελευταίος έχει ακουμπήσει ο Λίγκρης. Παραμένει στην επίθεση. Οι ανώνυμοι έχουν 3 δευτερόλεπτα όμως μόνο. Πρέπει να κάνουν μια γρήγορη επίθεση. Ο Ζουνίδης θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως. Δεν μπαίνει όμως ο Καλάς. Ρεβέτας μάζεψε. Λίγκρης. Βγήκε να κάνει μια δύσκολη πάσα. Δεν του βγήκε όμως. Έτσι έγινε το λάθος από τον Κόμιτς Μάστορα. Στρέψε ο Μελέκος για τους γηπεδούχους στον πάγκο κάθισε ο Σερβέτας. Μπάλα στη γωνία, Μουτσικάκης για 3, αστοχή όμως. Μελέκος. Τώρα πάει μπροστά του ο Βάνας. Μαρμαρά στα δεξιά, ζητάει κινήσεις. Λίγκρης θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως μπροστά σε υψωμένα χέρια. Είναι πολύ δυνατή η πάση του Μπουτσικάκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι και ο Στεφανάτος για να πιάσει την μπάλα. Ενώ ο Σεγμένης επιστρέφει τώρα για τους ανωνυμούς. Λίγκρης κατεβάζει ακόμα μία μπάλα. Πετάει στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Μαρμαράς έκοψε ο Μελέκος, πήρε και εκτέλεσε αμέσως από κοντά. 51-66. Μελέκος ο οποίος έχει ώρα να φανεί επιθετικά. Έχει εδώ τους 2 πόντους για την ομάδα τους, 15 πόντους πλέον η διαφορά. Βάνας κάνει επιθετικό φάουλ. Στην προσπάθεια του εκεί να ξεφύγει από τον Λίγκρη, τον έσπρωξε αντικανονικά. Και έτσι η κατοχή πλέον περνάει στα χέρια του Κόμιτς μας τώρα. Μαρμαράς. Πιέζει ψηλά ο Δρακόπουλος στον Μαρμαρά. Μελέκος. Πίεση θα πετύχει το καλάθι ενώ βρέθηκε στο έδαφος. 53-66. Μειώνουν κι άλλο οι γηπεδούχοι και έχουμε τώρα time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων.
συνέχεια στο μάτς, 6:50 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Και οι γηπεδούς έχουν καταφέρει με ένα σερί 8-0 στο 4 δεκάλεπτο να ρίξουν διαφορά πλέον στις 13 πόντους μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι. Λίγκρις. Ο Ίδης έχασε και το βηματισμό του. Έχασαν και την κατοχή οι γηπεδούχοι. Πάσα στην άλλη πλευρά, την έκοψε ο Γρηγοράκης. Στο πλάι ο Μπουτσικάκης τώρα για να πάρει την μπάλα μέσα. Και μένει σαν αφήνει έξω. Και ο Βάνας. Ακόμα μια καλή άμυνα στον Γρηγοράκη και φάουλ στη συνέχεια του Βάνα στον Λίγκρι. Δεν θα του επιτρέψει να φύγει στον εχνιδιασμό. Αυτό είναι και το δεύτερο ομαδικό με το φιλοξενούμενο. Να μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Γρηγοράκης θα πάρει το φάουλ του Ζουνίδη μακριά από την μπάλα. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Ζουνίδη. Όπως και το τρίτο ομαδικό των Ανώνυμους. Μαρμαράς στον Λίγκρι. Λέκος, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του μικρού σέρι του Κόμιτς Μάστορα, θα ζητήσει και πάλι το ένα δευτερόλεπτο, θα προλάβει να εκτελέσει, δεν το βάζει όμως. Ο Πετυπάς θα προσθέσουμε είναι από τον Λίγκρι. Δεν αρέσουν και τόσο αυτές οι βιαστικές πάσεις στον κόουτς των Ανώνυμους. Και αυτό τώρα μεταφέρει στους παίκτες του. Μαρμαράς. Σεϊμένης. Και πάλι ο Σεϊμένης. Μπάλα έξω. Μουτσικάκης. Μπάνας προσπαθεί να κρατήσει. Η κατοχή είναι για τον Κόμιτς μας τώρα. Παρά την διαφωνία του Μουτσικάκη. Να γυρίσει ο Λίγκρις, τον πιέζει ο Βάνας και θα κλέψει κιόλας. Όχι, δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Λίγκρις. Να δούμε αν ακούμπησε κάποιος. Ναι, ακούμπησε κάποιος παίξει τον Ανώνυμους. Αν έχουμε και time out τώρα για τον Κόμιτς μας τώρα. Πέντε και 22 ακόμα για το φινάλι της αναμέτρησης. Αστοχή ο Λίγκρις τώρα σε ένα τρίποντο, ο Μαρμαράς. Μια 14 επίθεση για τους γηπεδούχους. Πάλι μπάλα στον Μαρμαρά, 4 δευτερόλεπτα. Λέκος, τα δύο πρέπει να εκτελέσει, δεν θα το κάνει. Κράτησαν παραπάνω από όσο έπρεπε την μπαλαστή κατοχή τους οι γηπεδούχοι και έτσι δεν κατάφεραν να βρουν και κάποιο σουτ. Θα μείνει ευκαιρία εδώ να ρίξουν την διαφορά κάτω από τους 13. Σεϊμένης τώρα. Στους Ανώνυμους. Είναι έξω. Ζουνίδης δίστασε να πάρει κάποιο σουτ. Κρατάει τώρα, αφήνει στον Δρακόπουλο, όμως δεν είναι καλή η πάσα. Στο έδαφος τρεις παίχτες. Μάνας θα πάρει. Προσποιείται στα 5 δευτερόλεπτα. Μουτσικάκης στα 3. Δρακόπουλος, ο Ζουνίδης με συγχωρείται από κοντά, θα σκοράρει. Ενώ έχει βρεθεί και στο παρκέ, είναι το 53-68 αυτό. Έπειτα από το καλάθι του Ζουνίδη. Και σηκώθηκε, δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Λίγκρις. Παρακινδυνευμένη πάσα, έγινε τελικά το κλέψιμο. Ζουνίδης βρήκε την παλιά για τον Βάνα και εκείνος θα συνεργαστεί με τον Σεϊμένη για να έρθει ένα πολύ γρήγορο καλάθι. 53-70. Ξεδιπλώθηκαν πολύ καλά εδώ στην επίθεσή τους. Οι φιλοξενούμενοι και με τρεις πάσες κατάφεραν αυτό στο καλάθι. Και τη διαφορά στο συν 17 και πάλι. Μαρμαράς.
Λίγκρις θα εκτελέσει και το βάζει. 55-70 για δύο πόντους από τούτ. Βάνας. 3-20 ακόμα για το τέλος. Μπουτσικάκης έχει βγει μπροστά από το Μαρμαρά, πήγε για βοήθεια και ο Λίγκρις στην άμυνα. Και πάλι Βάνας και πάλι Μπουτσικάκης. Ο Μαρμαράς είναι αυτός που θα στείλει εκτός την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα για τους ανώνυμους. Ωραία, πάσα του Μπουτσικάκη, σε ημάνι θα κερδίσει το φάουλ. Πάει και ο Λίγκρις εκεί να του ζητήσει συγγνώμη. Ρεβετάς επιστρέφει το μάτς για τον Κόμιτς μας τώρα. Στον πάγκο θα καθίσει ο Χρυσοχοϊδής. Αυτό ήταν και μόλις το πρώτο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων στο 4ο δεκάλεπτο. Τρία υπενθυμίζω έχουν κάνει ανώνυμους. Σεϊμένης τώρα στη γραμμή. Στοχή στην πρώτη. 55-71. Εξελί την δεύτερη και αυτή εύστοχα. 55-72. Λέκος αυτός τον Λίγκρι, τελευταίο τρίλεπτο για επίσημα στο μάτς. Σερεφέτας, Μαρμαράς πήρε για να εκτελέσει. Το βάζει φεύγει μπροστά ο Σεϊμένης, τον βρίσκει με πάσα ο Δρακόπουλος. Σεϊμένης κάνει την περιστροφή και θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι και συνάμα όμορφο. 55-74 από την εξαιρετική κίνηση του Σεϊμένη μπροστά. Γοράκης την αποστάλη δεν τα καταφέρνει. Θα γίνει και ακόμα ένα κλέψιμο από τους ανώνυμους. 2-2 τώρα στον εφηδιασμό. Βάνας θα πάρει με το δεξί, θα τελειώσει καλά. Ρεβέτας αφήνει στον Λίγκρι, 2-17 ακόμα. Όλα δείχνουν πως οι ανώνυμους θα φτάσουν στην δεύτερη νίκη τους στην σεζόν. Ενώ από την άλλη ο Κόμιτς Μάστορας θα συνεχίσει το σερί ετών του. Θα φτάσει πλέον στις 5 σερίτες. Θα πέσει το 1-5. Στην πρεμιέρα κατάφεραν να κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Έκτοτε δεν καταφέρει να πανηγυρίσουν κάποια άλλη νίκη μέχρι στιγμής. Δεν θα το κάνουν ούτε σήμερα, όπως όλα δείχνουν. Σεϊμένης τώρα στην γραμμή. Τζουβάρας και Κότσιας επιστρέφουν ξανά στο παρκέ για τους ανώνυμους. Μέσω χειροκροτημάτων αποσύρονται Μπουτσικάκης και Βανάς. Ο Μπουτσικάκης ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Για τους ανώνυμους έχει συνεισφέρει αρκετά για την σημερινή νίκη. Χαμηλά είναι τελικά το φάουλ απ' έξω. Να παίξουν οι ανώνυμους. Να αναπώνει την παραλήκηση εκεί στο κλέψιμο. Τελευταίο διλεπτό. Λίγκρις συνεχίζει, αφήνει τώρα στον Γρηγοράκη, θα σηκωθεί εκείνος, δεν θα το βάλει. Ζουνίδης, είναι στον Κότσια. Δείχνει εκείνος το σύστημα. Εκτελέσει τελικά και θα το βάλει, γιατί να μην εκτελέσει. 55-77. Μαράσουν σε Ρεβέτα. Λίγκρις πατώντας τη γραμμή, δεν θα βρει στόχο. Βάζει ο Ζουνίδης, φεύγει μπροστά ο Σεϊμένης. Εκείνος θα γίνει αποδέκτης και θα σκοράρει κιόλας στο ανοιχτό γήπεδο. 55-79. Πήγαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Γοράκης αφήνει έξω. Σε Ρεβέτας είναι μόνος στα αριστερά. Λίγκρις θα πάρει το σουτ και θα το βάλει ο Λίγκρις. 57-79. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Κότσιας. Δεν διπλατώ Στεφανάτος. Σαν του Σερεβέτας. Καναπώνει την μπάλα ο Μελέκος. Δεν στέλνει να φύγει μπροστά.
κάνει το φαουλ ο Φώτσιας. Παναχώρα θα φέρει την μπάλα στα χέρια του Μαρμάρα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι, σε Ρεβέτας. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Μαρμάρας στα 6, στα 5, σε Ρεβέτας χάνει την μπάλα. Ρολίγκρης στα 2 δευτερόλεπτα, κάτι θα πρέπει να σουτάρει. Προλαβαίνει να κάνει το σούτ, αστοχή. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το παιχνίδι. Νίκη λοιπόν για τους ανώνυμους, η δεύτερη στην σεζόν. Θα πάνε στο 2-4, ενώ από την άλλη ο Κόμις Μάστορας θα πέσει στο 1-5. Αυτά λοιπόν εδώ το Κάρβουνο. Κόμις Μάστορας ανώνυμος 57-79.